Ζούμε σε μια μετεχμιακή εποχή, σε ένα κατόφλι. Κάτι έχει τελειώσει. Αυτό που ζούμε δεν μπορεί πλέον να περιγραφεί ως καπιταλισμός. Τα παλιά εργαλεία έχουν σπάσει. Οι παλιοί κανόνες απλώς δεν ισχύουν πλέον. Κάτι ξεκινά, κάτι μετά τον καπιταλισμό όπως τον γνωρίζαμε. Από ένα δυστοπικό μέλλον τεχνοφεουδαρχίας και ακόμη πιο ισχυρών οικονομικών ολιγαρχιών, μέχρι μια φωτεινή προοπτική δικαιοσύνης, ισότητας, ευημερίας. Στο κέντρο μετακαπιταλιστικού πολιτισμού, στο ΜΕΤΑ, εξετάζουμε και ερευνάμε αυτή τη μετεχμιακή περίοδο και επιχειρούμε να προτείνουμε διεξόδους. Διεξόδους βιώσιμης διανομής του πλούτου, βιώσιμης χρήσης της τεχνολογίας, σχέσεις με το περιβάλλον, σχέσεων εργασίας, κοινωνίας, δημιουργίας. Όχι μόνο με τον τρόπο της έρευνας, αλλά και με τον τρόπο της τέχνης, που δεν περιγράφει απλώς τον κόσμο, τον αλλάζει. ΜΕΤΑ. Κέντρο μετακαπιταλιστικού πολιτισμού. Καλησπέρα σας. Ξεκινήσαμε με ένα έργο του animation artist Γιοκανίμα, που θέτησε εικόνες και κίνηση, όλα αυτά για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα. Για τους δύο δρόμους, για τους δύο κόσμους που ανοίγονται μπροστά μας σε μια περίοδο τεράστιων αλλαγών. Καλώς ήρθατε στα εγγένεια του ΜΕΤΑ, του Κέντρου για το Μετακαπιταλιστικό Πολιτισμό. Εγγένεια στο Θέατρο Ηλίσια, που συμβολίζει ένα χώρο που υπέστη πλήγμα από την πανδημία, ίσως περισσότερο από κάθε άλλον. Το χώρο του πολιτισμού, το χώρο της τέχνης. Εγγένεια διαδικτυακά και όχι διαζώσεις, όπως επιτάσσει η ακραία συνθήκη που βιώνουμε, η οποία παίρνει τη σκυτάλη από προηγούμενες ριζικές εξελίξεις και ετοιμάζει το έδαφος για τις επόμενες, σε μια ραγδαία μετάβαση στην οποία είμαστε όλες και όλοι. Και θεατές και πρωταγωνιστές, θέλοντας και μη. Αλλά αυτά θα τα πούμε σε λίγο. Και έχουμε μαζί μας το κατάλληλο πρόσωπο για να μιλήσει σχετικά. Το ΜΕΤΑ καθοδηγείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, λογοδοτεί σε γενική συνέλευση και συμπράττει με τα μέλη του συμβουλευτικού του σώματος. Μαζί μας είναι η Δανάη Στράτου, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του κέντρου. Η Δανάη γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε καλές τέχνες με ειδίκευση τη γλυπτική και τις εγκαταστάσεις στο Central St. Martin's College of Art and Design του Λονδίνου. Δίδαξε για 6 χρόνια στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Το έργο της αποτελείται από εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας και οπτικοακουστικά περιβάλλοντα. Χρησιμοποιεί αφαιρετική γεωμετρική γλώσσα και ασχολείται με σύγχρονα ζητήματα όπως η μετανάστευση, η ζωή στις σύγχρονες πόλεις, η αύξηση του πληθυσμού και η σχέση με το περιβάλλον, καθώς και οι πολιτικές και κοινωνικές εντάσεις σε όλο τον κόσμο. Από το 2010 διαμορφώνει τρόπους για την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ τέχνης και πολιτικής σε ευρύτερο επίπεδο. Δανάη, σε καλωσορίζουμε. Θα ξεκινήσω με ένα μικρό απόσπασμα από ένα κείμενο της Ινδής συγγραφέως Αρουντάτη Ρόι, το οποίο παρόλο που γράφτηκε με αφορμή την πανδημία, πιστεύω πως εκφράζει συνολικά την εποχή μας, το μετέχμιο στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα. Λέει λοιπόν, από ιστορική σκοπιάς, οι πανδημίες ανάγκασαν τους ανθρώπους να έρθουν σε ρήξη με το παρελθόν τους και να φανταστούν τον κόσμο τους εκ νέου. Αυτή εδώ η πανδημία δεν είναι διαφορετική. Είναι μια πύλη, μια δίωδος ανάμεσα σε έναν κόσμο και στον επόμενο. Μπορούμε να επιλέξουμε να τη διασχίσουμε, σέρνοντας μαζί μας τα πτώματα της προκατάληψής μας και του μίσους μας, της εχθρότητάς μας, των ψηφιακών δεδομένων και των κακών ιδεών μας, των νεκρών ποταμών και των μολυσμένων ουρανών πίσω μας. Ή μπορούμε να τη διασχίσουμε ελαφριά με λίγες αποσκευές. Να φανταστούμε ένα νέο κόσμο και να είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε για αυτόν. Σήμερα εγκαινιάζουμε το ΜΕΤΑ, το Κέντρο για τον Μετακαπιταλιστικό Πολιτισμό. Απόψε, ξεκινάμε ένα πολλά υποσχόμενο εγχείρημα. Από τον τίτλο του και μόνο διαπιστώνεται κάποιες βασικές μας επιλογές. Το Κέντρο για τον Μετακαπιταλιστικό Πολιτισμό δεν είναι ακόμα ένα Ινστιτούτο ή ένα ακόμα Think Tank. Επιλέξαμε με έμφαση τη λέξη πολιτισμός. Γιατί? Διότι για εμάς,
Το επιχείρημα και το ποίημα, η επιστήμη και η τέχνη, η έρευνα και η μουσική είναι όλα τους αναγκαία όπλα εναντίον της εκμετάλλευσης, της οργανωμένης ολιγαρχίας, της καταπίεσης, της ανελευθερίας. Το ΜΕΤΑ θα δραστηριοποιηθεί μέσα από δύο βασικούς άξονες δράσης. Από τη μία, η ποίηση, η τέχνη, η δημιουργία. Και από την άλλη, η έρευνα, η ακαδημία και η εκπαίδευση. Γιατί όμως μετακαπιταλιστικό πολιτισμό συγκεκριμένο? Είναι μια υπόσχεση, είναι μια διαπίστωση ή μια προειδοποίηση? Είναι και τα τρία, διότι ζούμε σε ένα μετέχμιο, ένα κατόφλι. Από την κρίση του 2008 και τις φούσκες ενός ανύπαρκτου κεφαλαίου, μέχρι την πανδημία και την παράλυση των κοινωνιών μας και ακόμα παραπέρα. Οι καπιταλιστικές επιχειρήσεις είτε έχουν πτωχεύσει και διατηρούνται νεκροζώντανες από τα κράτη και τις κεντρικές τράπεζες, είτε έχουν μεταμορφωθεί σε κράτη μέσα στο κράτος, όπως η Amazon ή η Facebook. Κάτι έχει τελειώσει, το ξέρουμε, το βλέπουμε. Αυτό που ζούμε δεν μπορεί πλέον καν να περιγραφεί ως καπιταλισμός. Έχει ξεφύγει από τα όρια του. Τα παλιά εργαλεία έχουν σπάσει. Οι παλιοί κανόνες απλώς δεν ισχύουν πλέον. Κάτι ξεκινά, κάτι μετά τον καπιταλισμό, όπως τον γνωρίζαμε, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα τι. Σε αυτή την περίοδο μετάβασης τα πάντα είναι εφικτά. Από ένα δυστοπικό μέλλον τεχνολογικά ενδυναμωμένης φεουδαρχίας και ακόμα πιο ισχυρών οικονομικών ολιγαρχιών στο οποίο οδεύουμε, μέχρι μια φωτεινή προοπτική δικαιοσύνης, ισότητας, ευημερίας, προς την οποία θα μπορούσαμε κάλλιστα να οδεύουμε, εάν αγωνιστούμε σκληρά για να την οικοδομήσουμε. Αυτόν τον αγώνα για την οικοδόμηση ενός ανθρώπινου μετακαπιταλιστικού πολιτισμού θέλει να υποστηρίξει το ΜΕΤΑ. Αφορμή της ίδρυσής του στάθηκε η κοινοβουλευτική παρουσία του κόμματος Μέρα 25. Ο στόχος του όμως ξεπερνά το ελληνικό πλαίσιο. Φιλοδοξεί να γίνει γεννήτρια τέχνης και ιδεών για το πανευρωπαϊκό κίνημα εκδημοκρατισμού της Ευρώπης, DiEM25, αλλά και της προοδευτικής διεθνούς, της Progressive International. Είναι το πρώτο κέντρο ή Ινστιτούτο Ελληνικού Κόμματος με διεθνή εμβέλεια αλλά και διοίκηση. Πέραν αυτών, ήδη στην συμβουλευτική μας επιτροπή συμμετέχουν κορυφαίες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο. Και μία τελευταία κουβέντα επί προσωπικού. Ως εικαστικός, ως καλλιτέχνης, πολύ θα ήθελα να μην ασχολούμαι με τίποτε άλλο εκτός από τα έργα μου, τις εικαστικές εγκαταστάσεις μου. Όμως, ταξιδεύοντας ανά τον κόσμο, στο πλαίσιο δημιουργίας των εικαστικών μου έργων, είχα ήδη, πολύ πριν χτυπήσει η παγκόσμια οικονομική κρίση το 2008, αρχίσει σοβαρά να προβληματίζομαι με την κρίση του περιβάλλοντος, της ανισότητας και της δημοκρατίας. Υπό αυτό το πρίσμα, ήδη από το 2010, είχαμε αναλάβει πρωτοβουλίες μαζί με τον Γιάννη Βαρουφάκη για τη σύζευξη τέχνης και πολιτικής, όπως τον οργανισμό Vital Space και τα Vital Space Projects. Είναι πολύς καιρός που μου δίνει πείσμα η διαπίστωση ότι σε μια εποχή μέγιστων αναταράξεων και οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, η σύγχρονη τέχνη μπορεί να ενεργοποιήσει την αφύπνιση μιας βαθύτερης συνείδησης γύρω από τα πιο επίκαιρα και ζωτικά ζητήματα της εποχής μας και να εισαγάγει την καλλιτεχνική οπτική στις συζητήσεις που διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον μας. Με τον τρόπο και του επιχειρήματος και του ποίηματος. Με τον τρόπο του πολιτισμού. Του πολιτισμού μετά το τέλος του καπιταλισμού όπως τον ξέραμε. Ξεκινάμε κάτι καινούριο, ξεκινάμε κάτι ωραίο. Θα θέλαμε να σας έχουμε ως συνομιλητές και ως συμμετέχοντες. Δανάη, σε ευχαριστούμε για το χαιρετισμό σου ως Προέδρου του ΜΕΤΑ. Σε ευχαριστούμε για μια κατατοπιστική περιγραφή του νέου κέντρου. Σημειώνουμε εδώ ότι κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μισθοδοτείται ή αποζημιώνεται για τη συνεισφορά του. Σας υποσχεθήκαμε πως το Κέντρο για τον Μετακαπιταλιστικό Πολιτισμό εργάζεται στην κατεύθυνση της ρήξης με το θλιβερό παρόν μέσω της έρευνας και της τέχνης, του επιχειρήματος και της ποίησης. Το εννοούμε. Θεωρούμε τη γλώσσα ενός καλλιτεχνικού δρόμενου εξίσου ισχυρή και δυνητικά επιδραστική με τη γλώσσα ενός αναλυτικού επιχειρήματος. Κάποιες φορές δε και ακόμη περισσότερο. Σας παρουσιάζουμε λοιπόν το πρώτο μας δρόμενο με τίτλο Tabula Rasa. Από τη θεατρική ομάδα Αστροναύτες. Σύλληψη ιδέας, σκηνοθεσία, ερμηνεία, Φρόσο Ζαγορέου.
Το δρόμενο της θεατρικής ομάδας αστροναύτες απεικονίζει ένα δίλημα με κεντρική θέση στην αποστολή του ΜΕΤΑ. Ενάντια στην ατμόσφαιρα εγκλωβισμού, ασφυξίας και απειλητικής μοναξιάς που μας κατακλείζει δομικά συστημικά, ας τολμήσουμε να βγούμε έξω, να βρούμε το μαζί. Σε έναν κόσμο βιώσιμο, σε έναν κόσμο όμορφο, δίκαιο, δημιουργικό. Σε μια μεγάλη γιορτή. Θέλουμε όμως να σας πούμε λίγα ακόμα λόγια για το ΜΕΤΑ. Ή καλύτερα να σας τα πούνε οι άνθρωποι του. Προσκαλούμε στην ψηφιακή μας σκηνή την αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Σίση Βελισσαρίου. Η Σίση είναι καθηγήτρια Αγγλικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και πρόεδρος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Είναι ενταγμένη αποφοιτήτρια στην Αριστερά. Για 13 χρόνια ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Συνασπισμού, καθώς και αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Πολιτικού Προβληματισμού Νίκος Πουλατζάς, με σημαντική συνεισφορά και έργο. Υπήρξε εκλεγμένο μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του DiEM25 για ένα χρόνο και από τον Οκτώβριο του 2020 έχει εκλεγεί μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του μέρα25. Σίση, σε καλωσορίζουμε. Το πρόθεμα ΜΕΤΑ έχει μπει στη ζωή μας εδώ και πολλές δεκαετίες. Έχει μπει στη ζωή μας ως κριτική της νεωτερικότητας, αρχής γενωμένης από την τέχνη, τη λογοτεχνία, το λόγο της φιλοσοφίας, τους τρόπους δηλαδή έκφρασης της ανθρώπινης νόησης. Τι εννοούμε με τον μετακαπιταλισμό σήμερα? Μετά την κατάρρευση του χρηματιστικοποιημένου καπιταλισμού το 2008, βρισκόμαστε σε μία νέα φάση στην οποία ο καπιταλισμός πεθαίνει, αλλά ο σοσιαλισμός αρνείται να γεννηθεί. Αυτό που μας έχει δείξει η ιστορία, αλλά και το 2008, είναι ότι ο απόλυτος καπιταλισμός δεν είναι ένας σταθερός σχηματισμός χωρίς αντιφάσεις. Απέναντίας αποτελεί έναν άκρος ασταθές, ακόμα και χαοτικό σύστημα, όπως ισχυρίζεται ο Ετιέν Μπαλιμπάρ. Η εκμεταλλευτική σχέση που συγκροτεί τον πυρήνα του καπιταλισμού είναι εξορισμού ευάλωτης στις οικονομικές κρίσεις. Παράγει όμως και νέες μορφές υποκειμενικότητας, δυνητικά ανταγωνιστικές στις κυριάρχες, προϊόν της διαλεκτικής σχέσης ατομικών επιθυμιών και βλέψεων, θεσμικών και υλικών εξαναγκασμών και ιδεολογικών επιταγών. Δεν είναι τυχαίο ότι η πανδημία αμφισβητεί τη μέχρι σήμερα παντοδυναμία του καπιταλισμού, γιατί ενσωματώνει όλες τις κρίσεις που είναι σύμφυτες με αυτόν. Οικονομική, ανθρωπιστική, ιδεολογική και πολλές άλλες. Επομένως, ο καπιταλισμός αυτοϋπονομεύεται σήμερα με εξαιρετική δυναμική, δημιουργώντας μία νέα ιστορική φάση που είναι μετακαπιταλιστική. Το αν θα είναι και ταυτοχρόνως συνώνυμη με τη βαρβαρότητα, είναι το κύριο ερώτημα που προσπαθούμε να απαντήσουμε. Το κέντρο μας επιδιώκει να κατανοήσει την τρέχουσα ιστορική στιγμή και να θεμελιώσει μέσω της έρευνας και της τέχνης την ανατροπή του σήμερα, ώστε να συλλάβουμε και να φανταστούμε τον κόσμο εκ νέου. Εν κατακλείδη, επιλέξαμε το πρόθεμα ΜΕΤΑ όχι γιατί το θεωρούμε έννοια κλειδί για την κατανόηση του κόσμου, αλλά διότι θέλουμε να στοχαστούμε το σήμερα, να αναδείξουμε τους δρόμους αμφισβήτησης και ανατροπής του, μένοντας αδιόρθωτα πιστοί και πιστές στο επιδοφόρο σύνθημα και το μοναδικό βιώσιμο στόχο που η ιστορική αναγκαιότητα μας καλεί να εκπληρώσουμε. Ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός. Σίση, σε ευχαριστούμε. Έδωσες μία ακόμα πιο συγκεκριμένη εικόνα στους θεατές και συμμετέχοντες για το κέντρο, τα εγγένεια του οποίου γιορτάζουμε σήμερα, αλλά και για το διοικητικό του συμβούλιο που συμμετέχουν επίσης η Ελένη Σπετσιώτη, ο Μιχάλης Χατζηθεοδόρου, ο Σαράντος Θεοδωρόπουλος, η Ιβάνα Νενάντοβιτς και ο Ντέιβιτ Άντλερ. Βιογραφικές πληροφορίες αλλά και πληροφορίες για όλους τους συνεργάτες του κέντρου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας metacpc.org, η οποία επίσης εγκαινιάζεται σήμερα. Παράλληλα, κεντρικής, πραγματικά θεμελιώδου σημασίας για το έργο του ΜΕΤΑ είναι το Διεθνές Συμβουλευτικό Σώμα του Κέντρου μας, το Advisory Board, στο οποίο αναφέρθηκε ήδη η Δανάη Στράτου. Πρόκειται για πρόσωπα με σημαντική συνεισφορά, προερχόμενα από σειρά κρατών και λαών,
από την ακαδημία και την τέχνη, από τον ακτιβισμό μέχρι το πανεπιστήμιο. Για πρόσωπα που μας εμπνέουν στο ΜΕΤΑ και έχουμε την τιμή να μας βοηθούν και να μας υποστηρίζουν για την επίτευξη των στόχων του κέντρου. Τα μέλη του Συμβουλευτικού Σώματος σηματοδοτούν με την παρουσία τους τις προτεραιότητες, τις κατευθύνσεις και τις βασικές θεωρητικές αρχές του κέντρου για το μετακαπιταλιστικό πολιτισμό. Ενώ ενεργούν συμβουλευτικά στο ΜΕΤΑ ως προς τις μελλοντικές του δραστηριότητες. Σηματοδοτούν το ποιοι είμαστε, το πού εστιάζουμε, το τι θέλουμε να κάνουμε. Ας δούμε όμως κάποια αποσπάσματα από τα μηνύματα που μας έστειλαν τα μέχρι σήμερα μέλη του Συμβουλευτικού Σώματος του Κέντρου. We'll be right back.
Πλήρη κείμενα των μελών του Συμβουλευτικού Σώματος για το ΜΕΤΑ μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του κέντρου metacpc.org, όπως και τα πλήρη βιογραφικά τους. Θυμίζουμε την υπόσχεση που σας δώσαμε νωρίτερα. Την υπόσχεση ότι το Κέντρο για τον Μετακαπιταλιστικό Πολιτισμό εργάζεται στην κατεύθυνση της ρήξης με το θλιβερό παρόν, ούτως ώστε να συλλάβει και να φανταστεί ένα κόσμο εκ νέου και με τον τρόπο της έρευνας και με τον τρόπο της τέχνης. Είναι με αυτό το στόχο κατά νου που σας παρουσιάζουμε το επόμενό μας καλλιτεχνικό δρόμενο. Σας παρουσιάζουμε τις ακροβάτισες Αγγελική Νικολακάκη και Τίνα Γουρζή. Θέλουν να μας μιλήσουν με την κίνηση για τη φύση, δυναμική και ευαίσθητη, που μας δίνει ζωή. Δεν εκδικείται, θέλει να κρατήσει τις ισορροπίες, καθώς εμείς την αποδιοργανώνουμε. Αέρας, φωτιά, νερό, γη. Όλοι δημιουργημένοι από την ίδια ύλη. Πού βρίσκουμε τον εαυτό μας όταν το σύστημα καταραίει? Forever held, I walk amongst you like anyone else. And your presence talks of hidden channels spread through the net,
like verbs turn into objects and air turn into earth. As I see you, you enter my consciousness. As I touch you, you evidence yourself. As I leave you, you become me. As my cells shed off behind me, and your breath shapes my cells. I'm just like you. Worms, spines, soil, and bark. I flow towards you as you feed my bones, dissolve and construct as you fuel my nerves. As I move on forwards, your limbs wave to me, each with a signature motion, each a beating instance with a blueprint distinct. And I grow a question of where I might end confusing myself to thee. A switch flicks a spark away, I catch my breath, take a gentler pace, and I try to stroll like this turtle, be me and also be like the other things. I put ourselves in the shoes of leaves, on the ground, on the undulating surface of streams, throwing my senses beyond my body, and hear scattered signals hitting flashback, diffused echoes that bring me clues of my place on the grid. As I still take our pulse, as we lie on the path's pebble, feeling the sun's heat, or foresee the stiffness of tonight's frost as we inhabit the skin of a tree. And the tree itself makes nest in my skin, in our being. Surely can do, for we are nothing but equal, just a bit more of the raw same, always working out a new thing. We are no different to you and I, tree. Even if I still wonder, how am I to be with you? We be. We are forever to eat each other in a cycling compost wheel between living, more living, and inert, an unceasing succession of war and armistice. For I was to be nothing in the midst of a black void if I wasn't for you, if I weren't for me. If you went for us, for it, for we are to be emptied and replenished of each other's essence across the landscapes, the skies, and the ages. So we may remember, we can't if we aren't. So we may keep our eyes open, your lungs pumping, my heart warm, and the brain alight. Us, forever held in these arms. Thank you.
στην ακροβασία ανάμεσα σε δύο κόσμους που έχουμε μπροστά μας. Μια ακροβασία ταυτόχρονα επικίνδυνη αλλά και πολλά υποσχόμενη. Οι ακροβάτισες μας έδωσαν μία εικόνα ασυνήθιστη, αλλά και τόσο ταιριαστή. Όμως το ΜΕΤΑ δεν αποτελείται μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Γενική Συνέλευση στην οποία λογοδοτεί και το Διεθνές Συμβουλευτικό μας Σώμα. Η ομάδα που θα τρέχει το έργο του κέντρου σε καθημερινή βάση διακρίνεται σε δύο πυλώνες, αντίστοιχους του διπλού μας στόχου. Τον πολιτιστικό πυλώνα και τον ακαδημαϊκό πυλώνα. Το Meta Culture και το Meta Academy. Σας παρουσιάζουμε τους διευθυντές των δύο τομέων. Ο Σωτήρης Μητραλέξης, ακαδημαϊκός διευθυντής του Meta, είναι ερευνητικός εταίρος στο Πανεπιστήμιο του Winchester και διδάκτορ σε τρία πεδία ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Έχει διατελέσει επίκουρος καθηγητής φιλοσοφίας στην Κωνσταντινούπολη και εντεταλμένος διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ έχει εργαστεί ως επισκέπτης ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Princeton, του Cambridge, της Ερφούρτης και του Peter House Cambridge. Ο Νίκος Καναρέλης, πολιτιστικός διευθυντής του ΜΕΤΑ, γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι εικαστικός καλλιτέχνης. Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, όπου και ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό εικαστικών τεχνών. Θεωρεί ότι η τέχνη πρέπει να είναι ανοιχτή σε ερμηνείες και να σχετίζεται με πολλά θέματα, ένα εκ των οποίων είναι και η σύγχρονη κοινωνία. Νίκο και Σωτήρη, ο λόγος σε εσάς. Ο ακαδημαϊκός πυλώνας του ΜΕΤΑ, του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού, στοχεύει να διερευνήσει, να αναλύσει, να εξετάσει το μετέχμιο, το κατόφλι στο οποίο βρισκόμαστε, σε όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές του. Διότι ζούμε σε πολιτικά έσχατους καιρούς. Η ύστερη νεωτερικότητα πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της. Γνωρίζουμε ότι μια εποχή φτάνει στο τέλος της. Ή μάλλον ότι έχει ήδη φτάσει στο τέλος της. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι τι θα ακολουθήσει. Αλλά επιθυμούμε να μάθουμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να παίξουμε κάποιο ρόλο στη διαμόρφωσή του, στρέφοντάς το προς ένα μονοπάτι ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η εγγενής αντίφαση που περιέχεται στον όρο «μόνιμη παγκόσμια κρίση» και «μόνιμη και κρίση» είναι το μικρότερο από τα συμπτώματα. Η πρωτοκαθεδρία χρεοκοπημένων οντοτήτων, αυτό που ονομάστηκε πτώχο τραπεζοκρατία, τα όρια της χρηματοπιστωτικοποίησης, η οποία υποκαθιστά την πραγματικότητα των οικονομικών σχέσεων με μια φαντασιώδη πραγματικότητα. Η ανάδυση εξ ολοκλήρου νέων τύπων αυτοματισμού, η ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, η ριζική ψηφιοποίηση των πάντων. Όλα αυτά τα απλώς ενδεικτικά στοιχεία περιγράφουν ένα σύστημα που δεν μπορεί πλέον να ονομαστεί καπιταλισμός. Ήδη λοιπόν διαβλέπουμε τα πρώτα στάδια μιας αναδυόμενης εποχής που μπορεί να περιγραφεί μόνο ως προς αυτό που διαδέχεται. Ήδη ζούμε σε μετακαπιταλιστικούς καιρούς, σε μετακαπιταλιστικούς χρόνους. Μπορεί τελικά να αποδειχθούν ουτοπικοί ή δυστοπικοί ή οτιδήποτε ανάμεσά τους. Ο ακαδημαϊκός τομέας του ΜΕΤΑ πασχίζει να κατανοήσει αυτό το μέλλον, μελετώντας το παρελθόν και διαγιγνώσκοντας με ακρίβεια το παρόν. Έχει σημειωθεί ότι είναι ευκολότερο να φανταστεί κανείς το τέλος του κόσμου παρά το τέλος του καπιταλισμού. Παρατήρηση που συνιστά επίκληση στην ανάγκη για σοβαρό αναστοχασμό γύρω από το τέλος της υπάρχουσας τάξης και της μετάβασης σε έναν μετακαπιταλιστικό τρόπο ζωής. Όμως το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας αποτελεί μία μόνο από τις πτυχές του μετακαπιταλισμού. Εν τέλει, μπορεί ο ίδιος ο καπιταλισμός να είναι εκ πρώτης όψεως ένα οικονομικό σύστημα, αλλά έχει σήμερα εξελιχθεί σε μια ολιστική, πολιτική, πολιτισμική, ανθρωπολογική, διεθνή τάξη. Ο μετακαπιταλισμός, με όποιον τρόπο και αν εξελιχθεί, δεν είναι απλώς μια τροποποίηση ενός οικονομικού συστήματος, αλλά εκ των πραγμάτων ένα νέο πολιτικό, πολιτισμικό, ανθρωπολογικό, διεθνολογικό παράδειγμα. Μια νέα εποχή. Δυστοπική, ουτοπική ή οτιδήποτε ανάμεσα στα δύο. Και οι αναταράξεις κατά τη σταδιακή μετάβαση συμβαίνουν ήδη μπροστά στα μάτια όλων μας. Η ολιγαρχική παρακμή της φιλελεύθερης δημοκρατίας γεννά αναρρύθμιτες παραλλαγές αυταρχικών και ολιγαρχικών τάσεων. Η αλυσίδα τροφοδοσίας θυσιών στον παγκόσμιο μηνόταυρο αντιμετωπίζει όλο και νεότερα εμπόδια. Το χάσμα ανάμεσα σε μητροπόλεις και επαρχίες εγκυμονεί σιωπηρούς ψυχρούς εμφυλίους. Η ανάδυση ενός μη αγγλόφωνου, μη ατλαντικού, μη φιλελεύθερου, μη δικοματικού κράτους στη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη είναι πρώτων πυλών, ανατρέποντας μια τάξη δύο αιώνων. Οι αλλαγές στην παγκόσμια δημογραφία και γεωπολιτική είναι ηλιγκιώδεις. Η κλιματική αλλαγή επαναπλησιώνει επιτακτικά τις προτεραιότητές μας. Μεταμορφώσεις γιγαντιαίων διαστάσεων ανασχηματίζουν ριζικά τον κόσμο μπροστά στα μάτια μας.
Μετακαπιταλισμός, μεταεκοσμίκευση, μεταπικιοκρατία, μετανεωτερικότητα και η λίστα δεν τελειώνει. Το πρόθεμα μέτα δηλώνει τη ξεκάθαρη συνειδητοποίηση ότι κάτι έχει τελειώσει, αλλά και την έλλειψη ακριβούς γνώσης ως προς το τι είναι αυτό που αρχίζει και πού θα καταλήξει. Ο ακαδημαϊκός τομέας του μέτα διερευνά αυτό που τώρα αρχίζει και πασχίζει να επιτύχει διάβγεια σε όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές του. Ο ακαδημαϊκός πυλώνας του μέτα πασχίζει να διερευνήσει αυτά τα ζητήματα τα οποία σχηματίζουν το ευρύτερο πεδίο της αναζήτησής του. Ο πολιτισμός αποτελεί μια από τις κύριες προτεραιότητες του ΜΕΤΑ, επειδή μέσω της τέχνης και της έρευνας, του επιχειρήματος και της ποίησης, το ΜΕΤΑ εργάζεται στην κατεύθυνση της ρήξης με το θλιβερό παρόν, ούτως ώστε να συλλάβει και να φανταστεί τον κόσμο εκ νέου. Ο πολιτιστικός τομέας του ΜΕΤΑ ασχολείται με την διάγνωση της τρέχουσας εποχής και διαμορφώνει ένα όραμα για ένα μετακαπιταλιστικό μέλλον μέσω των τεχνών. Μια πλατφόρμα για παραστάσεις, εκθέσεις, ομιλίες και διαλόγους. Σαν άνθρωποι, ζούμε κατακαιρματισμένοι μέσα σε μια κατακαιρματισμένη κοινωνία. Είμαστε πολυφωνικοί και πλουραλιστικοί. Υπερασπιζόμαστε την ανεκτικότητα στο διαφορετικό. Δεν ανεχόμαστε τη μία ενοχή. Και αξίζουμε όμοιο σεβασμό παρόλο που είμαστε διαφορετικοί. Ο Βάλτερ Μπένιαμιν είπε: «Δεν υπάρχει ποτέ τεκμήριο πολιτισμού που να μην είναι ταυτόχρονα τεκμήριο βαρβαρότητας». Έτσι και αλλιώς, η τέχνη είναι τραύμα, η τέχνη είναι κρίση, η τέχνη είναι θυμός, η τέχνη είναι αγωνία. Μέσα στην τέχνη εγκολπώνεται και περιέχεται όλη η κοινωνία μαζί και με τη βαρβαρότητά της. Πρέπει να καταλάβουμε άπαξ ότι η τέχνη είναι εξορισμού πολιτική, καθώς αναφέρεται στην ελευθερία του ατόμου και της συλλογικής έκφρασης και δράσης. Επηρεάζει τόσο αυτούς που την παράγουν, όσο και εκείνους που την προσλαμβάνουν. Και κατά κρίσιμο τρόπο έχει την ικανότητα να μας κάνει να σκεφτούμε και να φανταστούμε. Η τέχνη μπορεί να αλλάξει, αν όχι τον κόσμο, σίγουρα τις αντιλήψεις και τις γνώμες των ανθρώπων. Μπορεί να κάνει κριτική και να αμφισβητήσει. Μπορεί να επηρεάσει τους ανθρώπους και να μας κάνει να δούμε τα πράγματα με άλλο μάτι και να μας φανερώσει μια άλλη πραγματικότητα, μια άλλη κρυμμένη οπτική. Έχει τη δύναμη να μας αποκαλύπτει ζητήματα που αποσιωπούνται λόγω οικονομικών ή πολιτικών συμφερόντων. Ονομάσαμε λοιπόν την προσπάθειά μας κέντρο για τον μετακαπιταλιστικό πολιτισμό. Όπως είπε και ο Τσαούσης, ο πολιτισμός ερμηνεύεται και ως στοιχείο κοινωνικής συνοχής, αποτελώντας σημείο αναφοράς της συλλογικής ταυτότητας και επιτελώντας ταυτόχρονα τρεις σημαντικές λειτουργίες για το κοινωνικό σύνολο. Αυτές της αναγνώρισης, της ένταξης και της συμμετοχής. Χάρη στον πολιτισμό, τα μέλη του κοινωνικού συνόλου αναγνωρίζονται μεταξύ τους, εντάσσονται στο κοινωνικό σύνολο, αποκτούν την ατομική τους ταυτότητα και συμμετέχουν στη ζωή μέσα από την ένταξή τους αυτή. Ο όρος λοιπόν μετακαπιταλιστικός πολιτισμός, civilization, υποδηλώνει το σύνολο των υλικών και πνευματικών αξιών που θα χαρακτηρίσουν τον τρόπο ζωής μας στις κοινωνίες. Νίκο και Σωτήρη, σας ευχαριστούμε. Αγαπητές και αγαπητοί μας θεατές, συμμετέχουσες και συμμετέχοντες, πλέον το ξέρετε το μοτίβο. Μετά από το λόγο έρχεται η τέχνη, μετά από την τέχνη ο λόγος. Εναλλάσσοντας το επιχείρημα με το ποίημα, σας παρουσιάζουμε το τελευταίο καλλιτεχνικό δρόμενο των εγγενείων μας. Ένα δρόμενο για την κρίσιμη στιγμή του οικοσυστήματός μας, για το άλλο μεγάλο κατόφλι, για το άλλο κρίσιμο μετέχνιο που βρίσκεται ήδη εδώ, μπροστά μας. Σας παρουσιάζουμε τη Violet Louise και το Βασίλη Κουντούρη, οι οποίοι από κοινού δημιούργησαν το οπτικοακουστικό έργο που ακολουθεί, σε δικό τους πρωτότυπο, μουσικό και φωτογραφικό υλικό. Thank you.
Let's go.
Τα θαυμαστά πλάσματα που κατοικούν στο βυθό των θαλασσών, μέσω της συνεργατικότητας, έχουν καταφέρει αυτό που απεγνωσμένα προσπαθεί το ανθρώπινο είδος να επιτύχει, χωρίς αποτέλεσμα στην αυγή της μετακαπιταλιστικής εποχής. Τη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας, με τη φωτεινή προοπτική της αρμονικής συμβίωσης στο κοινό μας σπίτι, στον πλανήτη Γη. Και παρά την καταστροφική παρέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον, το υποθαλάσσιο οικοσύστημα καταφέρνει να διατηρήσει τον πλούτο και την ποικιλομορφία του, ακόμα και κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία επεκτείνονται προς τις παράκτιες ακτές με ηλικιώδεις ρυθμούς. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η ευρύτερη περιοχή της Βουλιαγμένης, η οποία απέχει μόλις 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, της μεγαλύτερης και πιο πυκνοκατοικημένης πόλης της Ελλάδας. Ποιο είναι λοιπόν το μέλλον αυτού του συστήματος? Θα μπορέσει να επιβιώσει δίνοντας τον καθημερινό του αγώνα ενάντια στις αντικσοότητες που δημιουργεί η υπερεκμετάλλευση του πλανήτη? Η απάντηση είναι πως όχι. Αν εμείς οι άνθρωποι στο κατόφλι της εποχής που ξημερώνει δεν μπορέσουμε να επανεφεύρουμε ένα νέο τρόπο ζωής, ακόμα και στην εκπνοή του χρόνου, το τέλος αυτού του κόσμου, όπως τον ξέρουμε, φαντάζει ως η μοναδική προοπτική. Αυτά μας είπαν η Λουίζα και ο Βασίλης με τον τρόπο ενός δρόμενου. Και κάπου εδώ ολοκληρώνονται τα εγγένεια του ΜΕΤΑ, του Κέντρου για το Μετακαπιταλιστικό Πολιτισμό. Του κέντρου που δεσμεύεται να μελετά την εποχή που τελειώνει και να παρεμβαίνει στην εποχή που αρχίζει. Θα θέλαμε να σας είχαμε όλες και όλους μαζί μας για αυτό το γεγονός, όμως θα έρθει και εκείνη η στιγμή μετά την πανδημία. Ευχαριστούμε θερμά το θέατρο Ηλίσια για τη φιλοξενία του και τους ανθρώπους του για την άψογη συνεργασία. Τη Violet Louise και τον Βασίλη Κουντούρη, μέλος της ομάδας Studio 19, την 576 Digital και τον Δημήτρη Ζωγραφάκη με το συνεργείο του για την άψογη κάλυψη της παρουσίασής μας, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και όλους και όλες που εργάστηκαν για να έρθει εις πέρας αυτή η παραγωγή. Από εμάς καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστούμε για την ψηφιακή σας παρουσία. Ελπίζουμε να σας δώσαμε μία ιδέα για τους στόχους μας και ελπίζουμε να μας ευχηθείτε κι εσείς γόνιμη και καρποφόρα δραστηριότητα για το κέντρο για το μετακαπιταλιστικό πολιτισμό.